Προσέχετε. Μάλιστα. Λοιπόν, τα καρκινάκια μας λοιπόν είναι σε μια αντιφατική φάση. Από τη μία κάποια πράγματα τους στεναχωρούν και από την άλλη ανοίγονται νέοι δρόμοι. Ο Ποσειδώνας όταν είναι να δώσει κάτι καλό το δίνει πραγματικά απλόχερα και είναι καταπληκτικό. Αν είστε καλλιτέχνες σε αυτόν τον καιρό μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να έχετε μια έμπνευση μοναδική και γενικότερα σας ανοίγονται δρόμοι και για το εξωτερικό. Τα λιονταράκια μας σήμερα δεν τα βλέπω τόσο καλά. Ο ήλιος δικός σας κυβερνήτης κάνει μία δυσαρμονική με τον χρόνο που σημαίνει ότι ένα σχέδιό σας που έχει σχέση με νομικά διαδικαστικά θέματα, με το εξωτερικό, με τις ανάγκες σας, σήμερα ειδικά υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο, γι' αυτό αποφύγετε να δώσετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να κρατήσετε και ιδιαίτερα σε ένα οικονομικό θέμα. Είναι λίγο μπερδεμένη η μέρα αυτή για σας, παρά το γεγονός ότι αμέσως από το Σαββατοκύριακο το τρίγωνο του ήλιου Δία είναι μοναδικό, δηλαδή ακόμα και σε δύο μέρες ακόμα κάτι μπορεί να αλλάξει. Ο ήλιος ο οποίος σήμερα κάνει μια γωνία με τον Κρόνο που σημαίνει εμποδίζομαι, το Σαββατοκύριακο κάνει με το Δία που σημαίνει ότι αυτό επιλύεται, ειδικά αν είστε γεννημένοι το δεύτερο με τρίτο δεκαήμερο, δηλαδή μετά τις 10 περίπου. Και τις ημέρες αυτές και αυτές που ακολουθούν μην αναμίξετε φίλους με τα οικονομικά ή συλλογική δουλειά με τα οικονομικά. Εκεί υπάρχει ένα μπερδεματάκι το οποίο όμως εύκολα μπορείτε εσείς με τη δύναμή σας να το ξεμπερδέψετε. Τα παρθενάκια μου είναι σε μία ένταση αυτόν τον καιρό, ειδικά αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις... Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 13, μπορεί να έχετε μια υπόσχεση γάμου, έρωτα. Κάτι πολύ σημαντικό συμβαίνει και σε εσάς. Αν είστε όμως γεννημένοι γύρω στις 19, μη δώσετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να κρατήσετε και μη κάνετε υπερβολές, οι οποίες είναι σημαντικές. Ακολουθήστε ένα πρόγραμμα που είχατε από τις αρχές του χρόνου, το οποίο θα σας βγει λίγο αργότερα. Τώρα προσέχετε λίγο με τον Άρη, δείχνει επαγγελματικές εντάσεις ολόκληρο αυτό το μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα. Έχουμε επαγγελματικές εντάσεις και προσοχή την υγεία σας. Για τους ζυγούς μας η Αφροδίτη είναι δικό σας κυβερνήτης, δέχεται πολύ ωραίες όψεις που μπορεί να έχουν σχέση και με την εργασία ή την υγεία αλλά και γενικά με την προσωπική σας ζωή και όπως σας έχω πει και χθες δεν αποκλείεται και στο χώρο της εργασίας, στο χώρο που κινείστε να είναι άνθρωποι οι οποίοι θα σας βοηθήσουν γενικότερα. Είστε πολύ δυναμικοί αυτόν τον καιρό, έχετε να κάνετε σπουδαία πράγματα, αν όμως είστε γεννημένοι γύρω στις 14, να ξέρετε ότι ο Κρόνος επηρεάζει τα οικογενειακά ή την ακίνητη σας περιουσία ή ηλικιωμένα ειδικά ανδρικά πρόσωπα της οικογένειας και βεβαίως προσπαθήστε να διαφυλάξετε τις σχέσεις γιατί ο Κρόνος είναι αυτός που ξαφνικά σου δείχνει αυτό δεν μ' άρεσε, εκείνο δεν μ' άρεσε, εκείνο δεν μ' άρεσε, τα μαζεύεις όλα μαζί σε ένα σακούλι και αναλόγως τη δύναμή σου ή φεύγεις ή μένεις με το σακούλι δίπλα σου όμως. Το θέμα είναι το ότι... Το σακούλι δεν φεύγει. Το σακούλι δεν φεύγει, το έχεις γεμίσει εκεί, λες έτσι έτσι αυτό μου έκανες, εκείνο μου έκανες, εκείνο μου έκανες. Γι' αυτό λοιπόν οι ζυγοί των τελευταίων ημερών μαζεύουν πολλά στο σακούλι τους και βλέπουμε τη συνέχεια. Πάντως να ξέρετε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου πολλά πράγματα επιλύονται. Πολλές φορές εγώ συμβουλεύω ποτέ θερμό μην παίρνεις μια απόφαση, ειδικά αν έχεις υποχρεώσεις, γιατί σε λίγο μπορεί τα πράγματα αυτά να αλλάξουν. Και ο Δίας ευνοεί αυτόν τον καιρό, τουλάχιστον εσάς που είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο και επηρεάζεστε από τον Κρόνο και τον Πλούτονο, ο οποίος πολλά μας λέει, και μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Πάντα να έχουμε την αισιοδοξία. Εγώ θέλω να δώσω μια γενική συμβουλή, ειδικά στα ζευγάρια που έχουν υποχρεώσεις. Εάν δεν αλλάξουμε εμείς από μέσα μας, δεν αλλάζει ο άλλος. Δηλαδή πολλές φορές περιμένουμε να αλλάξει ο άλλος πρώτα. Αυτό δεν γίνεται. Συνήθως πρέπει εμείς να δούμε διαφορετικά τα πράγματα για να μπορέσει και ο άλλος να τα δει διαφορετικά. Αλλιώς γίνεται αυτό το κρακ. Και φέτος έχουμε πολλούς γάμους, αλλά έχουμε και πολλά άλλα. Λοιπόν, Σκορπιέ μου, βλέπετε, ο κόσμος παντρεύεται, επωφεληθείτε. Είναι μια πολύ ερωτική περίοδος που αν δεν επωφεληθείτε, τι Σκορπιέ θα είσαστε. Λέμε ότι ο Σκορπιός είναι το ζώδιο του έρωτα, του πάθους, του σεξ, του τέλος πάντων. Και καταφέρνουν πάρα πολλά. Οι Σκορπιέ έχουν μια εσωτερική δύναμη που καταφέρνουν πράγματα ακόμα και με το που το σκέφτονται. Δηλαδή η δύναμη του εγκεφάλου λέει πολλά ακόμα και σε
ασθένειες, μπορώ να πω, όχι μόνο για τους σκορπιούς. Γενικά, η αυτοΐαση έχει σχέση με το τι εμείς πιστεύουμε για μας. Λοιπόν, οι σκορπιοί είναι παθιάριδες, τι να κάνουμε. Είναι η καλύτερη εποχή αυτή για να δώσετε υποσχέσεις γάμου κτλ. Τα έξοδα σας τρέχουν βεβαίως. Και σήμερα, για ένα επαγγελματικό θέμα, ίσως να έχετε λίγο άγχος. Οι αγαπημένοι μας τοξότες, τι να κάνουμε εσείς του Νοέμβρη, για προσέξτε μην κρυώσετε, για προσέξτε μην μαλώσετε. Ο Άρης απέναντί σας δημιουργεί μια ένταση και η Σελήνη απέναντί σας σήμερα, ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στις 12 του μηνός, ίσως είστε έτοιμοι να δώσετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να κρατήσετε. Με τα παιδιά, με τα οικογενειακά ασχολείστε πάρα πολύ, που από τις 17 του μηνός θα μάθετε κι εσείς πολλά. Γενικά, θέματα οικογενειακά επιλύονται, αλλά αυτόν τον καιρό είστε αρκετά μπερδεμένοι και όπως είστε και καλόκαρδοι και θέλετε να βοηθήσετε όλους, έχετε ένα γενικότερο μπέρδεμα. Προς το παρόν, εσείς που είστε γεννημένοι τον Νοέμβρη και όσοι είστε γεννημένοι γύρω στις 12, μην δώσετε υποσχέσεις ή υπογράψετε συμβόλαια ή προσέχετε τα πάρα πολύ καλά. Τι γίνεται εκεί? Εμείς έχουμε κώδικα που μιλάμε. Λοιπόν, τα εγωκεράκια μας, μου, προσέχετε πρώτον. Αν είστε γεννημένοι το Δεκέμβριο, πολλά μπορείτε να περιμένετε, έστω και αν αυτό τον καιρό έχετε μία φόρτιση στο χώρο της εργασίας ή της υγείας. Αυτό το μήνα μπορεί να έχετε πολλά σκαμπανεβάσματα. Όμως, πρόσωπα του περιβάλλοντός σας σας βοηθούν. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 10-11 του μηνός πρέπει να προσέχετε, αλλά η γύρω σας είναι διακεντευμενός προς εσάς. Δηλαδή μπορεί να έχετε γνωριμίες, φιλίες, οι συγγενείς, οι φίλοι μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Γι' αυτό μην τα παίρνετε όλα τις μετρητής και προετοιμαστείτε εσείς των πρώτων ημερών για μία ευχάριστη αλλαγή. Ο ουρανός, ο φόβος και ο τρόμος που όλοι τον έχουν μάθει πια τον ουρανό, τι θα μας φέρει ο ουρανός. Πράγματι, ο ουρανός άλλαξε ζώδιο, μπήκε στον Ταύρο, είναι ζώδιο της γης, βλέπουμε σεισμούς, βλέπουμε διάφορα πράγματα. Για σας τους εγώκερους και τους παρθένους, είναι πολύ καλός, δείχνει πολύ καλές αλλαγές και προετοιμαστείτε, γιατί από το τέλος αυτού του χρόνου πρέπει να έχετε προετοιμάσει κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο θα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Προς το παρόν, για εσάς που είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο, δηλαδή το Δεκέμβρη, γιατί ο ουρανός περπατάει αργά-αργά, που θα μείνει 7 χρόνια στον Ταύρο και θα αλλάξει, λένε τα βιβλία, και το ύφος του πλανήτη θα αλλάξει και λίγο σιγά-σιγά το βλέπουμε με τον καιρό. Βέβαια, αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, παίρνετε σοβαρές αποφάσεις και φροντίστε ηλικιωμένα άτομα της οικογένειάς σας, μπορεί να έχουν κάποια παραπονάκια. Υδροχόοι, πολύ δράση βλέπω. Ο Άρης σας κάνει πολύ δυναμικούς. Αν είστε γεννημένοι το Γενάρη, ένα θέμα οικονομικό έρχεται στο προσκήνιο. Όμως σήμερα, θέματα που έχουν σχέση με το σύντροφο ή τους συνεργάτες, μπορεί να έχετε κάποιες δυσκολίες γενικότερες, παρά το γεγονός ότι ο Δίας βοηθάει και προσπερνάει αυτά που κάνετε. Πάντως είστε πολύ δυναμικοί και ερωτικοί αυτό τον καιρό. Άντε να το δούμε. Λοιπόν, για τα ψαράκια μου πρέπει να προσέχετε αυτόν τον καιρό. Αν είστε γεννημένοι τον Φεβρουάριο, έχετε οικογενειακά θέματα ή θέματα ακίνητης περιουσίας, το επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω, γιατί θα μείνει αρκετό καιρό ο Άρης στους διδύμους και αυτός δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός με την έννοια ότι πρέπει να τακτοποιήσετε οικογενειακές υποθέσεις, ακίνητης περιουσίας, θέματα πηγενέλα. Παρά το γεγονός ότι όλοι οι καλοί πλανήτες είναι στο δικό σας ζώδιο και δείχνουν έρωτα, δείχνουν συναντήσεις, επαφές, συμφωνίες. Δείχνουν. Δείχνουν. Ολόκληρη Αφροδίτη και ο Ποσειδώνας, ο οποίος τους πάει στα σύννεφα, είναι που είναι στα σύννεφα, τους πάει παραπάνω και όλα. Ένας Ερμής εκεί με τα κοινή συζητήση, μόνο μην δώσετε υποσχέσεις για οικονομικά θέματα. Κατά τα άλλα, προσέχετε κρυολογήματα, μικροατυχήματα και οικογενειακές υποθέσεις. Και αφήστε ίσως τα πιο σημαντικά πράγματα. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Χάνω και τις μέρες, γιατί είμαι μπροστά. Τετάρτη και ο Δίας αρχίζει την ανάδρομη πορεία του. Αφήστε τα πολύ σημαντικά πράγματα για το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο, που θα είναι καλύτερο. 14